ενώ τώρα ακόμη και στο σούπερ μάρκετ, τελευταία κάποιο δεν συμπεριφέρθηκε πολύ ευγενικά στην κοπέλα στο ταμείο και γυρνάω εγώ και του λέω: δεν είναι πολύ ευγενικό όμως αυτό. Δηλαδή η κοπέλα είναι εδώ. Μιλάω! Ναι. Και είναι λυτρωτικό. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Ναι. Πάμε λίγο στον άντρα σου. Τι είχε αυτός ο άνθρωπος και είπες: εγώ τον Γιώργο θα τον παντρευτώ. Μην νομίζεις ότι από την αρχή είπα: εγώ τον Γιώργο θα τον παντρευτώ. Όταν το είπες, τέλος πάντων. όταν το αποφάσισες. Ούτε ο Γιώργος. Όταν το είπες, κάτι είδες. Γιατί εντάξει, κάνουμε σχέσεις, έχουμε διάφορα φλερτ. Για να ξεχωρίσει ένας άνθρωπος και να πεις: εγώ θα ζω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί του, κάτι πρέπει να έχει. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο με έκανε να πω μέσα μου. Έγιναν όλα και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, η πρόταση γάμου ήρθε στους 8 μήνες. Ένιωθα όμως πάρα πολύ καλά με τον Γιώργο. Ένιωθα λες και ήμασταν μαζί πάρα πολύ καιρό. Ο Γιώργος είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Δεν σου λέω ότι δεν έχει τα ελαττώματά του, όπως και εγώ, όπως και όλοι. Όλοι οι άνθρωποι που περπατάνε πάνω στη γη. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή πάστα ανθρώπου. Πάρα πολύ καλή πάστα ανθρώπου. Σου θυμίζει τον μπαμπά σου? Όχι. Όχι. Όχι, δεν μου θυμίζει τον μπαμπά μου. Ούτε τον μπαμπά μου, ούτε τον μπαμπά του. Δεν μου θυμίζει κάποιον τέλος πάντων. Γιατί λένε ότι διαλέγουμε σύμφωνα με το πρότυπο του μπαμπά μας ή ακριβώς το αντίθετο. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Νομίζω δεν κάθομαι πια να φιλοσοφήσω και να πω α, το ένα. Γενικά δεν φιλοσοφώ στη ζωή μου πολύ. Είσαι πιο. Όπως έρχονται τα πράγματα. Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς τη δεδομένη στιγμή. Δεν μιλάω για το γάμο, του Θεού. Γενικότερα, κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς τη δεδομένη στιγμή και προχωράς. Δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνεις, εκτός και αν θέλεις να κάθεσαι να κλαις πάνω από το γάλα που χύθηκε. Mm-hmm. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το σκουπίσεις και να πας παρακάτω. Σωστή. Δεν έχει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όνειρα κάνεις? Φυσικά. Πάρα πολλά όνειρα. Για πες μου κάποια. Όνειρα. Έχω πάρα πολλές εικόνες και πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλω να κάνω με τα παιδιά μου. Ναι. Ονειρεύομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη σχέση που θέλω να έχω με τα παιδιά μου μεγαλώνοντας. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, αλλά αυτά είναι τα όνειρά μου. Ναι. Να σου πω κάτι, ρε Μαρία μου, και πιο μικρή, ακόμη και στο κομμάτι της δουλειάς, που αυτό το ονειρεύτηκα. Ναι. Όχι πάρα πολύ. Δηλαδή, το οραματίστηκε. Το οραματιζόμουν κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Προσευχόμουν για τα πράγματα που ήθελα και δούλευα για αυτά όμως. Δηλαδή δουλεύω για να πάω προς την κατεύθυνση που θέλω να πάω. Δεν πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη. Πιστεύω ότι παίζει κάποιο ρόλο και πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν σταθεί πολύ τυχεροί στη ζωή τους και κάποιοι άλλοι όχι τόσο. Βλέπεις, δεν λέω άτυχοι, όχι τόσο τυχεροί. Ναι. Και πιστεύω επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως να μην τους δοθεί και ποτέ μια ευκαιρία που τους αξίζει. Αλλά. Δεν τις δημιουργούμε και λίγο τις ευκαιρίες μας όμως. Γι' αυτό σου λέω, δουλεύω. Mm. Δουλεύω πολύ. Δεν πιστεύω στο ταλέντο. Mm. Δεν πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά. Στη σκληρή δουλειά. Ναι. Ναι. Ειδικά στο ταλέντο δεν πιστεύω. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου στα 70 σου, ας πούμε, κάνεις τέτοιες εικόνες? Όχι. Όχι. Αν θα φτάσω μέχρι τα 70 μου, θα είμαι σίγουρα με βαμμένα μαλλιά. Θα το έχουμε ξαναπεί. Τις γελάω. Όταν με έκανες εσύ συνέντευξη. Μου λέει η κόρη μου πριν από λίγες μέρες, μου λέει, ήρθε μία φορά στο στούντιο και είδε τι κάναμε και μετά στο αυτοκίνητο μου λέει, μαμά θέλω κάποια στιγμή όταν μεγαλώσω να κάνουμε εκπομπή μαζί. Της λέω, αγάπη μου, για να κάνουμε εκπομπή μαζί πρέπει να έχω κάνει 35 botox, 5-6 lifting κλπ. Ποια είναι η άποψή σου για τις πλαστικές? Δεν με χαλάει καθόλου. Ναι. Εγώ φοβάμαι να κάνω πράγματα. Ναι. Εάν δεν φοβόμουν, θα είχα δοκιμάσει 2-3 πραγματάκια μέχρι τώρα. Αλλά εγώ είμαι υπέρ του ότι κάνει έναν άνθρωπο να νιώθει καλά. Ειλικρινά. Δεν χρειάζεσαι τίποτα για την ώρα, είσαι κούκλα. Σου λέω κάτι θα δοκίμαζα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάποια στιγμή. Είπες ότι η κόρη σου θα ήθελε κάποια στιγμή να κάνετε εκπομπή μαζί. Καλά, αν σου το έλεγε, αν σου το έλεγε πραγματικά, ξέρω εγώ στα 16-17, σου λέει, μαμά, εγώ θέλω να ακολουθήσω την πορεία τη δικιά σου, την καριέρα σου. Τι θα τη συμβούλευες? Μαρία μου, ό,τι κάνει όλα τα παιδιά ευτυχισμένα. Έχουμε δει αποτελέσματα σε παιδιά προηγούμενες γενιές. Νομίζω ότι και τώρα μπορεί ενδεχομένως να συμβαίνει. Το να ασκείται μια πίεση προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα παιδιά. Ή προς την αντίθετη. Μην κάνεις αυτό που έκανα, θα υποφέρεις. Εγώ νομίζω, ας πούμε, αν εμένα κάποιος με έβαζε και με ανάγκαζε να κάνω κάτι άλλο, δεν θα ήμουν ευτυχισμένη. Δεν θα ήμουν ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα, νομίζω, να κάνω κάτι άλλο. Θα μπορούσα, αν ήμουν αναγκασμένη. Θα μπορούσες, ναι. Δεν θα ήθελα, τέλος πάντων. Ναι.
Ναι, είναι διαφορετικό. Σχέδια σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά. Κοίτα, να κάνεις κάτι άλλο, και κάτι άλλο, παραπλήσιο. Κοίτα, είμαι ένας άνθρωπος που δεν επαναπαύομαι ποτέ. Mm. Εδώ και καμία δεκαετία σκέφτομαι τι άλλο θα κάνω. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται τώρα. Ξεκινώντας την εκπομπή, γιατί είμαι σχεδόν 14 χρόνια στην καθημερινή ζώνη. Πριν 10 λοιπόν, κατάλαβες, σκέψου, ξεκίνησα εγώ να σκέφτομαι, ωραία, κάποια στιγμή θεωρώ ότι οι κύκλοι κλείνουν και ανοίγουν κάποιοι άλλοι. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό. Νομίζω ότι δεν έχω αυτή την ανησυχία του Παναγία μου, Χριστέ μου, τι θα κάνω, σου λέω, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ τη δεδομένη στιγμή. Θα καθόσουν από ποτέ στο σπίτι. Να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Νομίζω ότι δεν είναι ότι με ενοχλεί αυτό το να κάτσω στο σπίτι, αλλά για παράδειγμα, όταν ήμουν καραντίνα πολύ πρόσφατα και έκατσα λίγες μέρες στο σπίτι, όλοι παρακαλούσαν να φύγω. Έφερα το σπίτι τούμπα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό που έλεγα κάποτε στη μάνα μου, ότι σου λέω, έχεις ρε παιδί μου ένα Σαββατοκύριακο να, να ξεκουραστείς. Να ξεκουραστείς και εσύ κάνεις πουγωνιάς. Ναι, δηλαδή ας πούμε χτες το βράδυ, έστειλα μήνυμα η ώρα 10 να πάω στη μάνα μου να πιάσω προζύμι, γιατί ήθελα να ζυμώσω ψωμί με προζύμι, να το ζυμώσω τη νύχτα, να μπει το πρωί πριν φύγω από το σπίτι, να το βάλω στο φούρνο. δεν να σου πω, θα έλεγες ότι είσαι εθισμένη στην αδρεναλίνη της δουλειάς. Εθισμένη ή γενικότερα στην αδρεναλίνη. Είμαι, αλλά τη λατρεύω. Δηλαδή δεν σου κρύβω ότι τις οπτικογραφημένες εκπομπές δεν τις αντέχω. Δεν είμαι για γύρισμα. Βαριέμαι, σαν να μην είμαι αυτός μου. Ναι. Άλλο πράγμα είναι να νιώθεις ότι βγαίνεις στον αέρα, ότι είναι ζωντανή. Ότι είσαι ζωντανά. Και να ακούς αυτό το 3, 2, 1, ναι, και εσύ μπορεί να μην είσαι έτοιμη. Μπορεί να μην είσαι έτσι, μπορεί να μην είσαι... Έχει άλλη αδρεναλίνη αυτό. Είναι πόσο μάλλον θυμάμαι, ας πούμε, σε βραδινά shows που κάναμε εδώ. Καλή ώρα. Καλή ώρα. Στο στούντιο αποθήκη που υπήρχε, υπάρχει φαντάζομαι ακόμη. Υπάρχει, ναι. Ακούω φωνές από τον κοντρόλ. Δεν μπορώ να σου πω τι στιγμές απείρου κάλους ζήσαμε. Καταρχάς υπήρχαν φορές που εγώ δεν ήμουν καλά. Σκέψου τώρα να κάνω βραδινό και να έχω δύσπνοιες και να μην το αντιλαμβάνεται κανένας. Δηλαδή, επειδή σου λέω, εγώ δεν ήθελα να το αντιληφθεί κανένας. Αγχώθηκα μόνο που το ακούω. Όχι, Μαρία μου, μην αγχώνεσαι. Δεν σου λέω πράγματα αυτά. Είχα άλλα θέματα δικά μου τότε. Αρκετά σημαντικά και αρκετά σοβαρά, που επίσης δεν είχα μοιραστεί. Ενώ, ας πούμε, με τα παιδιά της εκπομπής ξέρουν τι ώρα κοιμήθηκα, τι ώρα ξύπνησα κλπ. Όταν κάτι με βασανίζει και με προβληματίζει, είναι σαν να... Περνώ το ζόρι μου, χτυπιέμαι μόνη μου και κάποια στιγμή θα το πω. Ναι. Στο τέλος, αφού... Αφού το... βγω από μέσα. Ναι, αφού το νικήσεις. Χριστιανά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου, να είσαι...